Κύριε, να δούμε ένα θέμα μαζί με τον Πανκύπριο Σύνδεσμο Καταναλωτών. Να καλωσορίσω την κυρία Βυργινία Χρήστου, που είναι έτσι μέλος του Πανκύπριου Σύνδεσμου Καταναλωτών και νομική σύμβουλος. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κυρία Χρήστου, προκύψει ένα θέμα τώρα με τα προϊόντα τα οποία πωλούνται στην αγορά και τις μερίδες φαγητού και πολλά άλλα θα μας τα εξηγήσετε. Υπάρχουν καταγγελίες ότι ενώ η τιμή, θα πάρω παράδειγμα, μιας μερίδας φαγητού είναι ίδια ή αυξάνεται εξαιτίας της ακρίβειας, οι μερίδες μειώνονται ή τα προϊόντα μειώνονται από μια συσκευή. Ισχύουν αυτές οι καταγγελίες, κυρία Χρήστου? Ισχύουν, αλλά θα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Είναι το γνωστό φαινόμενο των κρυφών αυξήσεων, που στην ουσία τι σημαίνει το φαινόμενο αυτών, ότι κάποιοι εισαγωγείς, προμηθευτές έρχονται και μειώνουν την ποιότητα και την ποσότητα ενός προϊόντος με απότερο σκοπό να διατηρήσουν την τιμή ως έχει και να μην επέρθουν οποιασδήποτε αυξήσεις επ' αυτού. Αυτό παρατηρήσαμε κυρίως, είναι το πρώτο μέρος. Αυτό το παρατηρούμε κυρίως στις περιπτώσεις του χαρτιού υγείας, αλλά και στην περίπτωση του αλουμινό χαρτού. Τι εννοείται δηλαδή με το χαρτί υγείας, τι κάνουν δηλαδή με το χαρτί υγείας? Για αρχή να τονίσουμε ότι η νομοθεσία που αφορά τα μέτρα και σταθμά σε σχέση με αυτές τις δύο κατηγορίες δεν προβλέπει όσο αναγράφεται πάνω στα προϊόντα αυτά το καθαρό βάρος. Επομένως, αυτό το οποίο κάνουν οι προμηθευτές της εισαγωγής είναι να έρχονται και να μειώνουν την ποιότητα του προϊόντος, δηλαδή να γίνεται πιο λεπτό, αν θέλετε, πιο απλά το χαρτί, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να νομίζει ότι αγοράζει το ίδιο προϊόν στην ίδια τιμή που ίσχυε, ενώ στην πραγματικότητα είναι μειωμένη η ποσότητα που αγοράζει. Και η ποιότητα. Δεν είναι μόνο η ποσότητα, αλλά είναι και η ποιότητα σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι? Ακριβώς. Mm. Οπότε σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, εδώ και δύο χρόνια ο Σύνδεσμος Καταναλωτών φωνάζουμε, έχει σταλεί και ζητήσαμε και γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία. Να πω ότι έχω ενημερωθεί από την υπηρεσία μέτρων και σταθμών. Η τελευταία επαφή που είχαν με την νομική υπηρεσία ήταν τον Δεκέμβρη, ενώ είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τα τελευταία δύο χρόνια. Λειτουργεί εις βάρος του καταναλωτή. Μιλούμε για καθαρίνες χρογέρτιαν κάποιον εις βάρος του καταναλωτή. Και μέχρι και σήμερα δεν έχουμε οποιαδήποτε απάντηση για το κατά πόσο σε αυτές τις δύο κατηγορίες θα συμπεριληφθεί και το βάρος. Γιατί αυτό το οποίο εξετάζεται σήμερα είναι μόνο το εμβαδόν και τα τεμάχια τα οποία περιλαμβάνονται μέσα. Δηλαδή, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Όπως δώσατε εσείς με τα χαρτιά υγείας, παραδείγματος χάρη. Ένας καταναλωτής επιλέγει να αγοράσει μια συγκεκριμένη μάρκα που ξέρει ότι θα την πληρώσει και λίγο πιο ακριβά, αλλά θέλει να είναι ποιοτική, λέμε τώρα, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι καταναλωτές που μπορεί να μην τους νοιάζει και τόσο αν είναι ένα ή δύο ευρώ πάνω ή κάτω, τους νοιάζει η ποιότητα, έτσι. Και έρχονται τώρα και κάνουν εκτόσεις στην ποιότητα του προϊόντος και οι τιμές μένουν στο ίδιο επίπεδο. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Γίνεται αυτό και σε μερίδες φαγητού, κυρία Χριστού? Ο έλεγχος τον οποίο πραγματοποιήσαμε και πέρσι στα πλαίσια της έρευνας που κάναμε για τα κέντρα εστίασης απέδειξε ακριβώς αυτό, ότι κάποιες, δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις και το τονίζω αυτό, είχαν προχωρήσει στο να μειώσουν την μερίδα σε μια ποσότητα φαγητού που αγόραζε ο καταναλωτής και να διατηρούν στο ίδιο επίπεδο ή ακόμα και να αυξάνουν τις τιμές τους. Εξού και λόγω του ότι τα παρατηρήσαμε αυτά και λαμβάνουμε και πολλά μηνύματα από τους καταναλωτές που φωτογραφίζουν διάφορα προϊόντα και μας τα αποστέλουν, η έρευνα μας αυτή αποφασίσαμε να την επαναλάβουμε. Είδαμε ότι κάποιες επιχειρήσεις συμμορφωθήκαν με την έννοια του ότι όχι το ότι τελούσαν κάτι παράνομο ή προέβαιναν σε παράνομες πρακτικές, το ότι θέλουν να εξυπηρετούν πιο σωστά τους καταναλωτές και τους πελάτες τους πρωτίστως. Κάποιοι βελτιώθηκαν στις υπηρεσίες οι οποίες παρήχαν, κάποιοι άλλοι συνεχίζουν αυτές τις πρακτικές που αντιλαμβάνεστε δεν λειτουργούν υπέρ τους. Παρ' όλα αυτά, εμείς αποφασίσαμε ότι θα επαναλάβουμε την έρευνα αυτή για να βοηθήσουμε και άλλες επιχειρήσεις να εντοπίσουν τα προβλήματα τα οποία έχουν σε σχέση με τις υπηρεσίες, την ποιότητα, την ποσότητα του φαγητού, για να διορθωθεί επιτέλους αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί. Μάλιστα. Και πρέπει να είμαστε και εμείς οι καταναλωτές ιδιαίτερα έτσι αφυπνισμένοι και να τα παρατηρούμε αυτά τα φαινόμενα και να τα καταγγέλουμε. Για να μπορεί και η δική σας η έρευνα, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, όπως είναι η υπηρεσία καταναλωτή, να μπορεί να καταγγείλει τεκμηριωμένα και να διορθωθεί αυτό το θέμα. Γιατί εάν όντως είναι έτσι, είναι φανερό ότι πρόκειται για εσφροκέρδια, κυρία Χρήστου.
Και Βεβαίως, δεν. απλά να τονίσουμε εδώ ότι δεν είναι η υπηρεσία προστασίας καταναλωτή αρμόδια, είναι η υπηρεσία μέτρων και σταθμών του Υπουργείου Εμπορίου. Επομένως, εκεί και όπου οι καταναλωτές εντοπίζουν ότι σε κάποια προϊόντα είτε δεν αναγράφεται το βάρος, είτε παρατηρούν συνεχείς διακυμάνσεις στο βάρος ενώ η τιμή διατηρείται, καλό είναι να επικοινωνούν με την υπηρεσία μέτρων και σταθμών και με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, εξαιρουμένου των δύο περιπτώσεων, όπως σας έχω αναφέρει, το χαρτί υγείας και τα αλουμινόχαρτα, στα οποία ακόμα περιμένουμε τη γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας επί του θέματος. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Χρήστου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Θα πάμε τώρα στους εισαγωγείς ηλεκτρικών ειδών, κυρίες και